στα δίχτυα. Δείτε και πάλι την θαυμάσια προσπάθεια του Γκλινού που έφερε την μπάλα στο αριστερό πόδι. Από εκεί και πέρα το δοκάρι βοήθησε τον Σπύρο Γκλινό και σαφώς. Των Ροβίων στο 60, ο Μπαρμπαρούσης σούταρε την μπάλα στο δοκάρι του Κωνσταντάκου και στη συνέχεια ο 22χρονος Σπύρος Γκλινός με ωραία ενέργεια την έστειλε στα δίχτυα για να δώσει προβάδισμα στο κλειδί. Γκλινός στη γωνία για αυτό το κόρνερ, κεφαλιά 1-2. Γκολ από τον Μούζεκ για την ΑΕΛ στο 89.